Μα πώς να απαιτήσω δώρο Χριστουγέννων? Δεν έχω ασφάλεια. Αν δεν δεχτεί, θα το καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας. Πώς θα το κάνω αυτό, μπαμπά? Θα χάσω τη δουλειά μου. Ας τη χάσεις. Όλα ήταν απλά για σένα. Από 12 χρονών είχες φύγει από το σπίτι σου. Πολλές φορές μας διηγήθηκες τις περιπέτειές σου, πως περπατούσες χιλιόμετρα από τα Γενιτσά ως την πατρίδα Ημαθίας, μικρό παιδί ψάχνοντας για δουλειά. Έλπες μέρες από το σπίτι. Κανείς δεν σε έψαχνε. Μόνο η μάνα σου, όλο ανησυχία, απευθυνόταν στον πατέρα σου. Νικολάκη, το παιδί δεν γύρισε. Θα γυρίσει. Σχολείο πήγες ως την τρίτη δημοτικού. Είχες να το λες πως ήσουν έξυπνος και πως η δασκάλα παραπονιόταν στον πατέρα σου γιατί σε κρατούσε στο σπίτι. Εκείνος ήθελε για τα πρόβατα. Ατέλειωτες οι διηγήσεις σου. Συχνά μιλούσες χωρίς να σε ακούει κανείς. Τα είχαμε ακούσει τόσες φορές. Τελικά το έκανα. Απέτησα από τον εργοδότη μου το δώρο των Χριστουγέννων και το κέρδισα. Μαζί και την απόλυσή μου. Δεν με πείραξε καθόλου. Είχα εσένα να με καθοδηγείς. Πέρασαν χρόνια από τότε. Απέτησα ξανά. Πολλές φορές. Κι άλλες έκανα πίσω. Κέρδισα και έχασα. Τώρα έχω τα δικά μου παιδιά. Χαίρομαι που σε έχουν. Χαίρομαι που σε έχουμε. Τώρα ξέρω πως τίποτα δεν χαρίζεται. Τη ζωή την κερδίζεις. Συχνά με τέτοιο τρόπο που στους άλλους φαίνεται ότι χάνεις.